σε συνεργασία, σε αγαστή συνεργασία και συμπαραγωγή με την Ιερά Μητρόπολης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Νεαπόλος Σταυροπόλεως όπως ονομάζεται τυπικά, που αφορά όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου μας, του Πατρός Βαρνάβα, που κάθε χρόνο μαζί με τους συνεργάτες του, από κοινού μαζί με το Δήμο, πασχίζουμε και προετοιμάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Όπως ανέφερα πιο μπροστά, δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας για να χαιρετήσει όπως το έκαμε κάθε χρόνο, εξαιτίας των υποχρεώσεών του στην Αθήνα. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, να σας παρακαλέσω και για τις επόμενες μέρες, μια και φαίνεται ότι ο Θεός αγαπάει τη Βαλκανική πλατεία και οι κατακλυσμοί που είχαμε μέχρι τα ξημερώματα σήμερα, από ό,τι μας λέει το μετεωρολογικό δελτίο, δεν θα παρουσιαστούν τις επόμενες μέρες, ευτυχώς, και ελπίζω να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων. Να παρακολουθήσετε και να πάρετε μέρος και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στο χώρο του Στρεμπενιώτη, του πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη, στο ανοιχτό θέατρο και στους γύρω χώρους. Τα δεκάδες περίπτερα στα οποία παρουσιάζουν τη δραστηριότητά τους σύλλογοι, σωματεία, επιτροπές, κινήσεις, που είναι ευκαιρία να τιμήσουμε με την παρουσία μας αυτά τα περίπτερα τον αγώνα των συλλογικοτήτων του Δήμου μας και να τους δώσουμε δύναμη και κουράγιο, γιατί αφιλοκερδώς πασχίζουν ο καθένας και η κάθε μία στο μετερίζει τους για να προσφέρουν κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο στον τόπο μας. Δεν είχα σκοπό να ανέβω, γιατί όλη νύχτα ταξιδεύαμε, ήμασταν στη Ζάτουνα εχθές και ταξιδεύσαμε για να έρθουμε εδώ σε εσάς με μία αγωνία, γιατί μαθαίναμε ότι εδώ πλημμύριζε ο τόπος, αλλά ο Θεός μας αγαπά και στέγνωσε τα πάντα. Κάνει και ζέστη, νομίζω. Ένα μικρό συμβολικό δώρο στην αγαπημένη κόρη του Μίκη, τη Μαργαρίτα. Εκ μέρους του Δήμου Νεάπολης Οικαιών, στη Μαργαρίτα Θοδωράκη, για την επιμονή και τον αγώνα της να διατηρήσει την ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης ως αβύθιστη κυβωτό που διασώζει και μεταλαμπαδεύει στο διηναικές τον πλούτο της ποιοτικής ελληνικής μουσικής και ειδικά τον απέραντο και ατελείωτο πλούτο του μεγάλου Έλληνα μουσουργού Μίκη Θοδωράκη. Είναι ένα χαρακτικό, γνήσιο, πρωτότυπο χαρακτικό. Μαργαρίτα, για σένα. Από το κέντρο χαρακτικής του Δήμου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως, ο αγώνας μας είναι πολύ δύσκολος αυτές τις μέρες. Η μουσική έχει πάρει μια τελείως διαφορετική τροπή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και μουσική στην Ελλάδα. Είναι μεγάλος ο αγώνας μας. Και η προσπάθειά μας είναι να μαζεύουμε νέους ανθρώπους. Τώρα έχουμε τη μεγάλη χαρά, θα έχετε εσείς τη μεγάλη χαρά να ακούσετε την Εύη, που είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, και σαν την Εύη έτσι θέλουμε να συνεργαζόμαστε και να προβάλλουμε τη μουσική του πατέρα μου. Εμείς ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Να καλύψω και μια παράληψη που έχω κάνει. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους εκπροσώπους του αδελφού σερβικού λαού, το Σέρβικο Προξενείο και το Σέρβικο Πατριαρχείο, που κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη χαρά μας παραχωρούν το χώρο, γιατί αυτός ο χώρος είναι, ανήκει στο Σέρβικο Πατριαρχείο και στο Σέρβικο λαό, γιατί εδώ και η Εκκλησία με τα οστά χιλιάδων Σέρβων στρατιωτών και οι χώροι δίπλα με τα ταφικά τμήματα είναι από τα παιδιά του σερβικού λαού. Τους ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, τους εκπροσώπους του Σέρβικου Πατριαρχείου.